Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Όπως είπα στην πρωτολογία μου, φτιάξατε ένα άδικο νόμο και δεν είστε σε θέση να τον εφαρμόσετε. Θα μπορούσατε να πείτε σήμα με γενναιότητα ότι δεν πιάσατε το στόχο της έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων το 2017, που ήταν δικό σας στόχος. Και το φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, το οποίο θα καταθέσω για τα πρακτικά, με ημερομηνία 4 Ιουλίου του 2017, με την υπογραφή της κυρίας Αχτσιόγλου, πρώτον επιβεβαιώνει τη δαπάνη την πρόσθετη για τον κρατικό προϋπολογισμό των 325 εκατομμυρίων ευρώ και δεύτερον μεταθέτει το στόχο για την αποπληρωμή των συντάξεων για την 30 Ιουνίου του 2018. Το πιο σημαντικό όμως, και αυτό περιμένω να ακούσω κύριε Υπουργέ στη δευτερολογία σας, είναι να εξηγήσετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία συγκεκριμένα πώς έχετε οργανώσει τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας, τις οποίες μόλις απαξιώσατε με το σχόλιο που κάνετε, για να μπορέσετε να πιάσετε το νέο δικό σας στόχο. Πάντως εγώ θυμάμαι την προηγούμενη περίοδο, παραδείγματος χάρη στα ΕΦΑΠΑΞ, δόθηκαν 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 11-14. Πείτε μας αντίστοιχα για ΕΦΑΠΑΞ και επιχουρικές από τον Ιανουάριο του 2015. Αυτή η κυβέρνηση τι έχει εκδώσει? Κάνατε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση. Πάγια τακτική των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πλέον, κύριε Υπουργέ, έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Και πλέον δεν μπορεί να κάνετε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Πλέον κρίνεστε για τα δικά σας πεπραγμένα. Και θέλουμε να μας πείτε εσείς τι θα κάνετε για να εκδώσετε τις 327.000 εκκρεμείς συντάξεις. Που, όπως σας είπα, το στόκ, οι νέες συντάξεις που εκκρεμούν μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, είναι πλέον πολύ περισσότερες από το στόκ που υπήρχε πριν από αυτό. Και βέβαια υπάρχει ένα ποιοτικό θέμα. Όπως μαθαίνουμε από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκδίδονται κατά κανόνα οι εύκολες συντάξεις. Παραδείγματος χάρη αυτές που δεν έχουν θέματα διαδοχικής ασφάλισης, πλασματικών ετών κλπ. Το επιβεβαιώνεται αυτό? Ότι υπάρχει τεράστια δυσανάλογη καθυστέρηση και έλλειψη ενδιαφέροντος από τις υπηρεσίες του Υπουργείου λόγω των ποσοτικών στόχων για αυτές τις πιο πολύπλοκες συντάξεις? Και επίσης, να ρωτήσω, εκδόθηκε η παρήθμη 24 εγκύκλειος του ΕΦΚΑ το Μάιο του 2017, που λέει ότι οι νέες συντάξεις που εκδίδονται, εκδίδονται και αυτές με επιφύλαξη. Γιατί? Ακόμα δεν υπάρχει ορθός τρόπος εφαρμογής του μαθηματικού τύπου. Εξακολουθούν δηλαδή να υπάρχουν οι ατέλειες του αρχικού νόμου Κατρούγκαλου. Και βέβαια δεν μας είπατε τι κάνατε όλους αυτούς τους μήνες, όλα αυτά τα 2,5 χρόνια, οργανωτικά, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, αποφασίσατε να δώσετε ένα έκτακτο μπόνους στους εργαζόμενους. Δεν θα το κρίνω. Αλλά αν χρειαζόταν, γιατί δεν το σκεφτήκατε πριν? Αν δεν χρειάζεται, έχετε φτιάσει σε αδιέξοδο και τώρα ψάχνετε να βρείτε τρόπο με υπερορίες να καλύψετε την οργανωτική αδυναμία του ΕΦΚΑ, το συστημικό σας πρόβλημα? Είναι συγκεκριμένα τα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ. Θέλω να μας πείτε συγκεκριμένα τι στόχο έχετε για αυτές τις 327.000 συντάξεις, πότε θα τις εκδώσετε και το πιο σημαντικό, πώς. Τι είναι αυτές οι οργανωτικές αλλαγές που θα κάνετε τώρα για να διορθώσετε αυτά που γίναν την προηγούμενη περίοδο που απέτυχε η έκδοση των εκκρεμών συντάξεων? Σας ευχαριστώ.